αποθήκη και κάτι πουλάσει και κανένα στρώμα κάτι έχεις? Όχι. Λέει καλά και μου το έπλησε. Εσύ μένεις μόνος σου? Όχι, με την οικογένειά μου μένω. Τότε πώς σκέφτηκε να σε πάρει τηλέφωνο να σου πει να έρθουν στο σπίτι σου? Μένα στον παππού μου που είναι στο ίδιο χωράφι. Ο παππούς μου κοιμότανε μέσα και το βράδυ ερχόντουσαν τα παιδιά και αράζαμε αυτά. Ήταν η πρώτη φορά που σου πρότεινε τέτοιο πράγμα? Όχι, μου το είχε ξαναπροτείνει γενικά. Δεν μου φάνηκε κάτι το περίεργο. Ο Αλβανός μου άρεσαν στο σωπό εξήμα. Πόσες ακόμη φορές σου είχε κάνει παρόμοια πρόταση? Πολλές φορές. Και μου είχε κάνει και παρόμοια πρόταση. Ήξερες για ποια κοπέλα πρόκειται? Όχι, μόνο τη φωνή της άκουσα που μου μίλησε. Ούτε όνομα ήξερα από τίποτα. Λέει ο πες για στο φίλο μου, λέει κοπέλα γεια. Αυτό τι είναι από άλλο. Και τη ρώτησα τι κάνεις αυτά, μου λέει καλά εσύ. Ήταν κοινωνικό κοριτσάκι μου φάνηκε. Δεν καταλάβαινες πάντως ότι είναι εκεί παρά τη θέλησή της? Όχι, αφού μίλησε και αυτά. Όταν είπα ας πούμε ο Αλβανός, αν έχω καμιά αποθήκη με κρεβάτι, λέει κοπέλα τι το κάνετε. Θυμάσαι να άκουσες καθόλου και τη φωνή του δεύτερου κατηγορούμενου? Όχι, είχε ησυχία. Υπάρχει περίπτωση να θυμάσαι κάποιο στοιχείο που να σε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ήταν παρόν? Όχι, δεν είχα κανένα στοιχείο ότι ήταν παρόν. Σου είπε ο 19χρονος από πού σου τηλεφωνεί? Είμαι μέσα ανάξι. Έτσι από το πέρα στο σπίτι. Μόλις μπήκαμε, λέει, μέσα στο ανάξι. Είμαι λογικά σταματημένη θα ήταν. Εσύ λοιπόν του αρνήθηκες να έρθουν στο σπίτι σου? Σαν ήταν κατάλληλη ώρα, είχα και μικρά ελεύθερα, φυσιολογικό το βρίσκω. Στη συνέχεια σου ξανατηλεφώνησε? Μου τηλεφώνει 3 η ώρα, εγώ χάζευα στο κινητό αυτά και μου λέει, έλα, εγώ τελείωσα με την φοιτήτρια, βάζω να έρθουμε να ράξουμε στο πληθυντικό το είπε. Δεν ξέρω τι εννοούσε να σου τελείωσα με την φοιτήτρια. Ναι, και πέθασα με την φοιτήτρια εννοούσε. Και του λέω, όχι ρε φίλε, δεν έχω όρεξη. 3 η ώρα σε φέρω στο σπίτι από την μάνα μου και δεν ήθελα γενικά, προσπαθούσα να τον αποφύγω αυτές τις μέρες. Εκείνο τον καιρό. Γενικά δεν ήθελα καταρχάς να βγαίνω μόνος ή με αυτόν. Λοιπόν, η μαρτυρία αυτή ελέγχεται.